Σάιμον, καταρχάς συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας, ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Πού πιστεύεις ότι άλλαξε ο αγώνας και γύρισε η πλάστηκα με το μέρος σας? Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Θεό που μας στηρίζει και είναι πάντα δίπλα μας. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Θέλω να αφιερώσω και το αφιερώσαμε όλη η ομάδα στον Κρίστιαν που τον έχουμε χάσει. Θα είναι πάντα μαζί μας και δεν θα τον ξεχνούμε σε αυτές τις στιγμές. Νομίζω το παιχνίδι πήρε το μέρος μας όταν αντιληφθήκαμε ότι δεν είχε τελειώσει με εκείνο το κακό πρώτο πεντάλεπτο που είχαμε ξεκινήσει το παιχνίδι. Εκεί καταλάβαμε ότι η ΑΕΚ ήρθε πιο έτοιμη από εμάς, τουλάχιστον στην αρχή του αγώνα. Ήταν πιο physical από εμάς. Προσπάθησε να μας βγάλει από τις γωνιές μας, από τις αρχές μας. Μόλις όμως καταλάβαμε ότι πρέπει να πάμε στα βασικά, πρέπει να συγκεντρωθούμε. Εκεί νομίζω γύρισε η πλάστηκα προς το μέρος μας και από εκεί και πέρα ήταν ένα ίσο παιχνίδι που στο τέλος το κερδίσαμε εμείς. Έγινε. Θα σας ρωτήσω και για την ευρωπαϊκή πορεία του Κεραυνού, αν μας πείτε και δύο λόγια και για αυτό το κομμάτι. Ναι, ξεκινούμε την Τετάρτη στην Τουρκία. Είναι μια ευχάριστη δοκιμασία για μας. Θα μετρηθούμε με πιο δυνατές ομάδες, θα έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Δυστυχώς είναι λίγος ο χρόνος ξεκούρασης που θα έχουμε τώρα αυτή την περίοδο, γιατί θα έχουμε τα διπλά τα παιχνίδια. Αλλά είμαστε Κεραυνός, το έχουμε ξανακάνει. Είναι μια ωραία εμπειρία που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.